άγχος, να έχεις. Ήμασταν σε ένα στενό δρόμο τόσο. Συγγνώμη με το συμπάθειο, η γυναίκα δίπλα μας τόσο. Και ήμασταν δύο παπάκια, δύο μηχανάκια εδώ. Εντάξει, δεν φτάνουν τα χέρια μου. Τόσο, τόσο εντάξει. Έγινε γύρω στο ένα μέτρο. Πολύ συμπάθειο. Και ήμασταν δύο παπάκια, τα οποία ο ένας έσπρωχνε τον άλλο ποιος θα πέσει. Τι με τα παπάκια. Ναι, η πλάκα ποια είναι ότι εγώ δεν έπεσα ποτέ σε αυτή την πλάκα που κάναμε και βγαίνοντας από το δρόμο αυτό ήθελα να βάλω βενζίνη γιατί δεν είχε το μηχανάκι και γλιστράω. Στην είσοδο του βενζινάδικου και πέφτω εκεί. Και ντράπηκα τόσο πολύ που δεν έβαλα βενζίνη. Δεν είναι και ντροπή να πας να πάρεις βενζίνη. Με παπάκι δεν πας σε βενζινάδικο για βενζίνη. Πας αυτό με τα αμάξια που έχουν πολύ βενζίνη. Άκου τι εποχές όμως τότε. Ναι, όχι, ήταν ωραίες εποχές. Τότε δεν είχαμε. Δεν ασχολιόμασταν με το κινητό, με τον υπολογιστή. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι είμαι και τόσο μεγάλο, 30 χρονών είμαι. Αλλά παίζαμε ποδόσφαιρο, ήμασταν σε επαφή και επικοινωνία με τους ανθρώπους. Καθημερινά πάρα πολύ, κάτι που σήμερα έχει χαθεί στους ανθρώπους. Ναι, ζούσαν τη ζωή κανονικά, ρε παιδάκι μου, σου λέει γκάζια, ιστορίες. Και εσύ στο τελευταίο τάξη δεν πήγες, άρχισες να τραγουδάς. Όχι, ναι, εγώ τραγουδούσα από την πρώτη ηλικίου. Αλλά δούλευα και στο ψαράδικο που είχε ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Και το απόγευμα δούλευα και σε. Το ψαράδικο πήγε να δουλέψει, το ήθελε ή σου είπαν για τιμωρία, αφού δεν πα στο σχολείο να δουλέψει. Δεν τιμωρία, όχι, όχι. Καταρχάς, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω από μικρή ηλικία. Δηλαδή ήθελα να έχω δικά μου χρήματα. Έκανε και τις τρεις δουλειές και στο ψαράδικο και στην πιτσαρία και το βράδυ. Το βράδυ τραγουδούσαμε τότε, ήταν τρεις βραδιές. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τότε πήγαινα και τραγουδούσα. Ετών 17. Και τι αλλά στο ψαράδικο ήμουν από τα 12, έτσι. 17 ετών. Τι τραγούδια λέει, 17 ετών. Ό,τι λέω και τώρα, λαϊκά. Λαϊκά τραγούδια. Έλα, τα πρώτα λαϊκά πια που διάλεξες, που σε πιάσανε, σε αγγίξανε και είπες ποια ήταν. Κοίταξε, είμαι από τους τυχερούς, γιατί όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, δεν έκανα ποτέ στη μέχρι τώρα πορεία μου ένα πρόγραμμα που να ήταν 10 λεπτά. Έκανα πρόγραμμα πάνω από μισή ώρα πάντα. Δεν ξέρω, ήμουν πάρα πολύ τυχερός αυτό. Φοβόντουσαν μην έρθει το μηχανάκι και τα σπασάρχες και τις κουντάς και τέτοιες να πάρει πρόγραμμα. Υπήρχε πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση από τον κόσμο. Ο κόσμος όπου και αν πήγαινα με αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω το λόγο. Την εποχή εκείνη, ποιος ήταν πολύ πάνω του που λες, να σε πιάνε ρε. Τότε ήταν πολύ στα πάνω του γενικά το λαϊκό τραγούδι. Ήταν πάρα πολλοί τραγουδιστές οι οποίοι είχαν όλοι επιτυχίες. Οπότε τραγουδούσαμε πάντα τις επιτυχίες. Δικά μου τραγούδια δεν είχα. Εν τω μεταξύ, αυτό που όλοι είχαμε πει όταν σε πρωτοείδαμε είναι ότι πώς γίνεται να βλέπουμε αυτό τον όμορφο άντρα με αυτό το ωραίο look, το πιο pop, το πιο νεανικό και με το που αρχίζει και τραγουδάει, έχει τόσο λαϊκή φωνή. Και αυτή η διαφορετικότητα ήταν που με βοήθησε. Ναι, βέβαια. Βέβαια, τώρα που κοιτάω τον εαυτό μου πριν και λέω, κοίτα πώς ήμουνα. Γελάω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί ήμουνα σε άλλη ηλικία, ήταν άλλα τα χρόνια και τα μαλλιά που ήταν τότε, έτσι όπως τα είχα, ήταν της μόδας. Κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, τώρα το κοιτάω. Όπως βλέπουν κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες στο παρελθόν το πώς ήταν και λένε πώς ήμουν έτσι. Σιγά, σιγά, θα το κάνουμε εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου. Εσύ είδα τον Σπύρο Παπαδόπουλο, καλά να είναι ο άνθρωπος. Είδα τον Κατσαρό. Δεν γίνεται. Όπως ήταν. Γιατί δεν αλλάζει ο Κατσαρό, δεν έχω κουνευριστεί πάρα πολύ. Και ο Σπανός το έχει αυτό. Πρέπει να το φέρουμε να μας πει το μυστικό. Με το χρυσό του σαξόφωνο. Αυτό ίσως γέρασε. Εσύ λοιπόν είσαι εκεί. Είσαι στα ψάρια, όπου εκεί θέλω να μου πει. Όταν άσχετο τελείω. Ήμουν φοβερό πολιτή. Αυτό, επειδή το χρειάζομαι ότι είναι τρομερό πολιτή, θέλω να μου πει πώ κόβει το τέλειο θύμα που έρχεται και νομίζει ότι ξέρει να διαλέξει φρέσκο ψάρι και εσύ τον τελειώνει. Α πούμε, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για τα ψάρια, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το άσχημο. Ναι, αλλά νομίζουν ότι. Βέβαια, όχι να περιαυτολογήσουμε για το μαγαζί που είχαμε τότε, γιατί τώρα πλέον δεν υπάρχει. Είχαμε πάντα φρέσκα ψάρια.